ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναμένεται να επιφέρει έσοδα στα δημόσια ταμεία ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ. Η Γεωργία Κωνσταντίνου έχει το ρεπορτάζ. Την πόρτα της πρόορης αφυπηρέτησης χωρίς την τιμωρητική αποκοπή του 12% ανοίγει με νομοσχέδιο η κυβέρνηση σε περίπου 4.000 δημόσιους υπαλλήλους. Στοιχεία του νομοσχεδίου παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, όπου σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών, όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία, αλλά θα επιφέρει και κέρδος. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο αναλογιστής της συγκεκριμένης πρότασης, το κράτος θα έχει επιπρόσθετες δαπάνες 50 εκατομμυρίων ευρώ, εξοικονομήσεις σε βάθος χρόνου 106 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή καθαρό κέρδος 56 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο απευθύνεται στους υπαλλήλους που είτε θα υπολείπονται 5 έτη από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, είτε θα έχουν συμπληρώσει 33 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Αυγούστου 2020. Οι ενδυνάμει υποψήφοι για πρόορη αφυπηρέτηση ανέρχονται στις 4.088, εκ των οποίων οι 985 είναι καθηγητές, οι 190 δάσκαλοι και οι 2.913 εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπάρχει πλέον ένα κίνητρο για να γίνουν αυτές οι αφυπηρετήσεις χωρίς να υπάρχει η αποκοπή που γινόταν προηγουμένως, με στόχο να εθαρρυνθούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την πρόνοια της νομοθεσίας, η οποία θα ισχύει για 45 μέρες. Θετικά διακυμαίνεται το ΑΚΕΛ, πλην όμως καταθέτει σοβαρές επιφυλάξεις. Εμείς ως ΑΚΕΛ ζητούμε ότι αυτή η πρόνοια θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα και να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα που υπάρχει με την παραχώρηση συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με τον συγκεκριμένο νόμο παρουσιάστηκαν και επιπρόσθετες τροποποιήσεις, εκ των οποίων ορισμένες συμφωνήθηκε όπως συζητηθούν ξεχωριστά. Φόβους και ανησυχίες για το καθεστώς.